ευχαριστώ κύριο Καταλωτή, τον υπουργό μα. Και δεν τον ευχαριστώ για την επίσκεψή του μόνο, τον ευχαριστώ γιατί όλο αυτό το διάστημα από τότε που αναλάβαμε το Δήμο Κομοτινή μα έχει δεχτεί κατά επανάληψη στην Αθήνα και κατά επανάληψη έχει κάνει προσπάθειες για να συνδράμει σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν το Δήμο. Αυτό που περιέγραψε είναι τα βασικά ζητήματα που μα απασχολούν και για τα οποία ήδη είχαμε κάνει και άλλε κουβέντε και ήδη έχουμε μιλήσει για τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντική η συνδρομή του, ήδη είναι στο κοινό. Χωρί πρώτα πράγματα είμαστε πιο αισιόδοξοι. Πιστεύω ότι θα είναι και μεσίγουρο ότι είναι ακόμα πιο έντονη και αποτελεσματική η συνδρομή του. Είχα την ευκαιρία εκτό από τα επιμέρου του Δήμου, από το Δήμο Κομοτινή, να προσθέσω και ω κεντρικό πολιτικό στέλεχο τη κυβέρνηση που είναι. Ζητήματα που αφορούν συνολικά την τοπική αυτοδιοίκηση και έχουν να κάνουν με την υποχρηματοδότησή τη. Αναγνωρίζοντας βέβαια τη συγκυρία την οικονομική τη πατρίδα μα. Και ένα δεύτερο θέμα που έχει να κάνει με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων λόγω του καλλιτικά τη τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι δυστυχώς δεν συνοδεύονται από το ανάλογο προσωπικό το οποίο βάσει τη κείμενη νομοθεσία θα έπρεπε να συνοδεύει τι αρμοδιότητε αυτέ. Δεν ήταν πράγματα που τα άκουσε πρώτη φορά, είναι πράγματα που τα γνωρίζει. Ωστόσο, και παρόλο που δεν εμπίπτουν στη δική του θεσμική αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά το Υπουργείο του, είναι βέβαιος, όπως άλλωστε έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, ότι με το ειδικό κύρος το οποίο έχει στην κυβέρνηση, και είναι τιμή και χαρά για την Κομοτινή και την Ευρώπη να έχει έναν υπουργό με αυτό το κύρος και με αυτή την δυνατότητα παρέμβασης, πιστεύω ότι θα παρέμβει και σε θεσμικά ζητήματα που αφορούν την αυτοδιοίκηση συνολικά. Είναι βέβαιος γι' αυτό. Ανανώσαμε, όπως είπε, το ραντεβού μας σε μια εργάσιμη μέρα, όπου θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει όχι μόνο με τους διευθυντές του Δήμου και με τους υπαλλήλους και το προσωπικό. Είναι εξάλλου άνθρωπος ο οποίος είναι γνωστό ότι επικοινωνεί με τον κόσμο, παρόλη τη δύσκολη συγκυρία όπου έχει καταντήσει υπό περιορισμών, υπό όρους και το αυθενό και το δημοκρατικό δικαίωμα ενός πολιτικού να επικοινωνεί με την κοινωνία και υποχρέωση του παράλληλα. Παρ' όλα αυτά έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται, δεν μασάει με το κολαϊκά. Και είμαι βέβαιος ότι θα τον ξαναέχουμε εδώ μια εργάσιμη μέρα με τον κόσμο, με τους πολίτες, με τους δημότες, με τους υπαλλήλους.